Φωνηβώντος εντιερήματα διαβήματα της κυπριακής κυβέρνησης προς το ψευδοκράτος για τα δοφράγματα. Τα νέα τερτύπια της ψευδοκυβέρνησης για τεστ κορονοϊού κάθε 72 ώρες κρατούν στην πρίζα κατοίκους τη Λυρίας, εγκλωβισμένους και πανεκατασταθέντες. Είναι απολύτως αντιληπτή η ταλαιπωρία που υφίσταται αυτή η ομάδα πολιτών και η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να, ή ευελπιστώντας αν θέλετε να υπάρξει ανταπόκριση το συντομότερο δυνατό. Η απίστευτη ταλαιπωρία των κατοίκων κάτω πύργου από την αναλγησία του κατοχικού καθεστώτος κάνει την περιοχή να μοιάζει ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί καθώς η υπομονή τους εξαντλήθηκε. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά την ερήμωση της περιοχής, ο κόσμος να φεύγει, διότι αυτά πράγματα συμβαίνουν όπως είπα για δεκαετίες. Ή θα ανοίξουν τα φράγματα για όλους ή να κλείσουν για όλους. Πόσο να περιμένουμε. Από πού θα έρθει, από το διάστημα θα έρθει η απόφαση. Δεν μπορεί να αντέξουμε να δούμε αυτή την κατάσταση. Η διαδικασία διελεύσεων από τα οδοφράγματα βρέθηκε στο επίκεντρο χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας Σπέχαρος Ζερσάη, με το προεδρικό να αναμένει από την ουμφική πενημέρωση. Οφείλουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις, αφού μιλήσουν με τις κατοχικές αρχές, γιατί εγώ επιμένω και λέω ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία εκ μέρους του κατοχικού καθεστώτος για να προχωρήσει σε αυτήν την διαφοροποίηση. Η Αυρούπα κυκλοφορεί υπό τον τίτλο «Σταματήστε τις εισόδους», αναφερόμενοι στη χθεσινή στάση εργασίας ιατρών και νοσοκόμων που ζητούν την εδώ και τώρα επιβολή καραντίνας σε όσους φτάνουν στα κατεχόμενα, μέχρι το σύστημα υγείας να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στην πανδημία. Yeterli sayıda izolasyon odasının oluşturulması, yoğun bakım kapasitelerinin artırılması, başta tanısal test kitleri ve laboratuvar olmak üzere. Αυτά την ώρα που το οικονομικό επιτελείο της ουτοκαλούμενης κυβέρνησης προβλέπει για το 2020 μείωση 6,9% στο ΑΕΠ του ψευδοκράτους.